Για πάμε και μια βόλτα από τον Α. Σούπερ κατερίνιο, δώστε βάση περισσότερο οι γυναίκες της παρέας, μιας και από ό,τι φαίνεται πρώην Στάρελας έπεσε θύμα ξυλοδαρμού Για πάμε να δούμε τι συνέβη. Ε, ε, συγγνώμη, ε, έχουμε αναπτύσεις από mm. την πρώην Στάρελας και εμείς από τη Φωτιάδη φωτιάδη. Ε, οι οποίε είναι σοκαριστικέ, αν είναι δεν κάνω λάθο. Τα... Δηλαδή, βλέπουμε φωτογραφίε γεμάτοι μούλοπε. Έτσι, γεμάτοι χτυπήματα στο πρόσωπο συγκεκριμένα, Κατερίνα. Είναι φωτογραφίε που βλέπουμε. Ε, για τη Μικαέλα Φωτιάτη, την οποία τη γνωρίζαμε βεβαίω ω Μισελά, αλλά τη θυμάται πιο πολύ ο κόσμο από τη συμμετοχή τη στο GNTM και στο My Style Rocks ε, αργότερα. Ανέβηκαν λοιπόν αυτέ οι φωτογραφίε στο Instagram που πραγματικά μα Και γράφει ω τίτλο στι φωτογραφίε: Έστειλε τα ανθρωπάκια του τελικά. Μπράβο, να συγχαίρονται. Αναφέρει και το όνομά του, απλά το έχουν εισβήσει έτσι. Και επειδή και κάποιοι έτσι οι δημοσιογράφοι προσπάθησαν να μάθουν προ τι λεπτομέρειε τι ακριβώ δείχνουν αυτέ οι φωτογραφίε και κυρίω πώ προκλήθηκαν ε, αυτά τα χτυπήματα, αυτοί οι μόλοπε που βλέπουμε στι φωτογραφίε, η Μικαέλα Φωτιάδου έκανε κάποιε αναρτήσει, κάποια, ε, κάποια post, τα οποία ε, θα ήθελα να τα δούμε ένα προ ένα. Έχει κάνει συνολικά τρία. Πάμε λοιπόν να δούμε πρώτα τι λέει η ίδια για τον ξυλοδαρμό όπω καταγγέλνει. Είναι πολύ έτοιμο αυτό το πράγμα. Μα πάμε να, δούμε. το δούμε. Κανεί δεν με σακατεύει εμένα. Απλώ με προκαλεί. Και εκεί που προκαλεί να περιμένει και αντιδράσει. Θα μιλήσω μόλι μου φύγει ο πονοκέφαλο. Κατά τα άλλα είμαι μια χαρά και σα ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Να μην εμπιστεύεστε κανέναν. Ο καλύτερο μπορεί να γίνει ο χειρότερο. Τα φιλιά μου. Αυτή είναι η πρώτη ανάπτυξη. Κορίτσια τη παρέα αν έχετε πέσει θύμα, έτσι, βρεθείτε στην άσχημη κατάσταση, να βρεθείτε θύμα ξυλοδαρμού, έτσι, δεν κάνουμε ανάρτηση στο Instagram, πάμε κατευθείαν στην αστυνομία και καταγγέλουμε το γεγονός, και μετά κάνει και μια ανάρτηση στο Instagram. Πρώτο πρώτο κατευθείαν αστυνομία να το μαζέψουνε. Που παρόλα αυτά είναι ακροσανησυχητική. Δηλαδή, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πα και στην αστυνομία, αν κάποιο έχει χειροδικήσει, υπάρχει και, ειδικά, και συνέχεια σε αυτό. Και ειδικά το μήνυμα Ο καλύτερο μπορεί να γίνει ο χειρότερο, είναι αυτό το οποίο μα χτυπάει ένα καμπανάκι. Είναι σημαντικό όμω, δεν Έτσι ακριβώ. Ε, για κάποιον. Γι' αυτό λέω και εγώ ότι μα χτυπάει ένα καμπανάκι. Πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο. post, το οποίο αναφέρεται σε κάποιο σύντροφο. Πάμε να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Γελάνε, λέει η φίλη του, με αυτά που ανεβάζω, είπε. Που Να δει πω γελάνε με εσένα οι φίλοι σου πίσω από την πλάτη σου. Α, Εδώ είναι... το, το περνάει σε άλλο επίπεδο. Και το όνομα του, μικρό. Αναφέρει μικρό ένα μικρό όνομα. όνομα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εμεί αυτό το μικρό όνομα, τι μπορεί να έχει σχέση με τη ζωή τη Μικαέλα Φωτιάδου ή μπορεί και να μην έχει. Για Δεν ναι. το ξέρουμε. Ειδικά αν το γνωρίζει, έτσι που το γνωρίζει από ό,τι κάνει τι αναρτήσει σου, κατευθείαν αστυνομία. Να το μαζέψουν κατευθείαν αυτό μέσα. Έτσι, ε, βλέπουμε απλά ότι αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Τώρα, από εκεί και μετά, υπάρχει και ένα τρίτο post, το οποίο θέλω να δούμε, το οποίο μιλάει για υποκρισία. Θα το δούμε. Υποκρισία, μάσκες παντού. Με ρόλους του πρέπει να διαγράφουν τους ρόλους του είμαι. Οι πιο ειλικρινοί άνθρωποι κατέληξαν να είναι οι μεθυσμένοι και οι τρελοί. Όλοι οι άλλοι κρυμμένοι πίσω από τύχη ψέματος και υποκρισίας. Το τελευταίο, πω μου φαίνεται και λίγο αδιάφορο σε σχέση. εννοώ, εντάξει, να είναι πραγμα. ένα απόφευγμα. με μια φωτογραφία που βλέπω μια κοπέλα χτυπημένη. Έχει γίνει κάποια καταγγελία στην αστυνομία. Ε, αυτό είναι το θέμα, Κατερίνα. Ότι δεν έχει γίνει, όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει κάποια καταγγελία στην αστυνομία. Έτσι ώστε και οι αστυνομικέ αρχέ να έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία και να μάθουμε και τελικά τι συνέβη. Όλα αυτά τα ενηγματικά, πω προσπαθούμε να τερμινεύσουμε με κάποιο τρόπο όπω μπορεί ο κα... Απαράδεκτο, άμα δεν είχα στην αστυνομία. Έτσι και κάθεται και ασχολείται με αναρτήσεις Απαράδεκτο Και να σου πω κάτι όπως το διαβάζω Θα ξαναγυρίσει πίσω Μ? Κάτι τέτοιο μου μυρίζει Έτσι. Ποτέ δεν ξαναγυνά σε κάποιον Που απλώς έχει χέρι πάνω σου τα αυτονόητα να μην τα λέμε κάθε φορά. Λοιπόν, ένα. πριν από λίγο, Γιάννη μου, Ελενά μου, επικοινωνήσαμε καλημέρα με τη Μαρία Βλάχου. Με τη Μαρή... Μαρία. Βλάχου, επικοινωνήσαμε με τη Μικάλη Φωτιάδη. Τι μα είπε. Ακριβώ. Επικοινώνησαν μαζί. Θέλετε να δούμε τι μα λέει. Ναι, ναι, ναι. Σε μηνύματα έχουν επικοινωνήσει και τη έχει πει αρκετά πράγματα και σοκαριστικά. Λεπάμε. Πονάω, ακόμα δεν μπορώ να μιλήσω. Έφαγα μπουνιέ στο κεφάλι δυνατά. Ούτε εγώ ίδια δεν έχω καταλάβει καλά-καλά τι έχει συμβεί και για ποιο λόγο. Εμένα με άρπαξαν και έκανα επίθεση, γι' αυτό έφαγα πολλέ μπουνιέ. Και ο μόνο λόγο που την γλίτωσε εκείνο και τι έφαγα εγώ ήταν επειδή δεν ήξερα αν είχε κάποιο όπλο ή μαχαίρι. Προ το παρόν θέλω απλά να συνέλθω και να το σκεφτώ με καθαρό μυαλό. Χτύπησα τόσο πολύ που μέχρι και μετού έκανα χθε και τώρα ζαλίζομαι πολύ. Ε, Καταρχήν η επικοινωνία έγινε με μηνύματα ε, η επικοινωνία Μπορώ να καταλάβω κατευθείαν αστυνομία και σε εφημερεύω νοσοκομείο και να γίνει καλά και να καταγράψουν ό,τι έχεις βιώσει Ήτανε με κάποιον σύντροφο και κάποιο πήγε και του χτύπησε. Σύντροφο, άγνωστο. Αυτό... Θέλει αστυνομία. Παιδιά, σα καθαρίζω Αυτά που είπε στη Μαρία Βλάχου είναι αυτά και ναι, που είδαμε. Δεν λέω η κάτι. Επικοινωνία... Όχι, όχι, άλλο προσπαθώ να σα εξηγήσω. Η επικοινωνία έγινε μέσω μηνυμάτων. Mm -hmm. ε, αυτά ακριβώ που τη έστελνε τη Μαρία, η ίδια μα τα έγραψε. Το και καταλαβαίνω. Άρα η ίδια τα... θέλει να πει ότι. Όλα ουσιαστικά αυτά θα μιλήσει άλλο ακόμα. Αλλά Έτσι. αυτό είναι ανησυχητικό. Δηλαδή ήταν με κάποιο τρόπο και κάποιο πήγε και στον δρόμο και του έδιρε. Ε, δεν έχω καταλάβει. Δεν είναι ξεκάθαρο ούτε σε εμά, παιδιά, αυτό το πράγμα. Ούτε ε, σε ναι. εμά. Είναι τα μηνύματα ακριβώ που, που, πήρε η Μαρία. Πάντω, αν. Και κάποιος... σε εμά ανέφερε ένα μικρό όνομα το οποίο εμεί δεν θα το πούμε. Ναι. Όπω ναι, το αν έχει ανέφερε. Κάποιο στον δρόμο τυχαία του έχει. Ή... ενώ ξαφνικά έχει χτυπήσει. Πρέπει, να το καταγγείλει άμεσα γιατί θα χτυπήσει και κάποιον άλλον από μεθαύριο. Αν έχει. για να συλληφθεί. Αν ο σύντροφό τη δεν ξέρει αν υπάρχει οποιοδήποτε τι είναι, πώ τι. Την έχει χτυπήσει και πάλι αυτό πρέπει να το καταγγείλει η κοπέλα γιατί δική της προστασία ε... ε... ασφάλει, ε... ασφάλει. και ασφάλεια. Πάλι θα το ξαναπώ. Αστυνομία. 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 Εκτός αν έχεις λερωμένη τη φωλιά σου και θες να προστατεύσεις κάτι, δεν ξέρω, υποθέσεις κάνω. Έτσι, σε τέτοιες κινήσεις κατευθείαν αστυνομία και μετά Instagram και αναρτήσεις και ιστορίες. Αυτά. Ό,τι άλλο προκύψει θα επανέλθω, έτσι, γιατί... Έφαγε ξύλο το κορίτσι. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.